Καλησπέρα, παιδιά μου. Witches, σημερινό επεισόδιο παίζουμε Minecraft Survival Games στο Madland, στην πίστα Zone of the Underground. Και επιτέλους θυμήθηκα πιο γρήγορα. Δεν πήραμε τίποτα. Μην με καπανάτε. Μην με καπανάτε. Κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο έχω να συζητήσω λίγο για το πού πήγαν τα βίντεο το καλοκαίρι και γιατί δεν ανέβαιναν βίντεο κτλ. Ένα αυτό και δεύτερον, τι θα γίνει του χρόνου που θα είμαι τριλικίου. Ωραία. Αυτά τα δύο θεματάκια, τα πολύ απλά, που ήδη ξέρω ότι θα ζητήσω κάποια στιγμή. Το είχα ήδη αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο και στη σελίδα μου στο Facebook. Λοιπόν, καταρχάς δεν ανέβαζα βίντεο, ή ανέβαζα βασικά, με περιθώριο μια εβδομάδα, γιατί είχα θερινά μαθήματα που σημαίνει ότι δεν είχα πολύ χρόνο να κάνω πράγματα που ήθελα, όπως βίντεο. Όμως, σήμερα, 22 Ιουνίου, Παρασκευή, τελείωσαν και τα ξεφορτώθηκα. Και τώρα έχω πολύ περισσότερο χρόνο να κάνω ό,τι θέλω. Και όποτε θέλω. Ωραίο δεν είναι αυτό? Ναι, πολύ ωραίο. Οπότε τώρα από σήμερα επιστρέφουμε σε κανονικά, στο κανονικό πρόγραμμα, συσταγωγικά, γιατί δεν έχω πρόγραμμα. Απλά σε πιο συχνά uploads. Πέστε το έτσι τέλος πάντων. Γιατί πρόγραμμα δεν έχω, δεν θα βάλω, γιατί αν βάλω πρόγραμμα θα το βαρεθώ και δεν ξέρω, δεν θα το τηρήσω με τίποτα. Και θα είναι βαρετό. Θα κάνω βίντεο όποτε έχω όρεξη να παίξω SG, γιατί τα έχω βαρθεί τα SG. Και όποτε έχω όρεξη να κάνω record και έχω θέμα και κουλουπού κουλουπού, τότε θα το κάνω. Αλλά δεν θα παίρνει, δεν θα είναι ξέρω εγώ μια εβδομάδα, με περιθώριο μια εβδομάδα, θα είναι πιο νωρίς. Θα είναι ξέρω ανάμεσα 3-4 μέρες. Πρέπει να σταματήσω να λέω ξέρεις, γιατί ξέρεις. Okay, πάμε να κάνουμε σπαθάκι. Ωραία, αυτό με τα θερινά μαθήματα, αυτό με το καλοκαίρι και γιατί δεν ανέβαζα τόσο συχνά βίντεο. Και τώρα του χρόνου, είναι πολύ απλό και πολύ γρήγορο αυτό που θα πω. Έχω ήδη σκεφτεί τι θα κάνω. Θα κάνω ακριβώς αυτό που κάνει και ο Γιονούμπας, γιατί είναι το καλύτερο. Αυτό που έκανε είναι ότι ανέβαζε κανονικά όλη τη χρονιά βίντεο. Και μετά, όταν έφταναν στους 4 με 5 μήνες πριν τις εξετάσεις, ανέβαζε ένα βίντεο την εβδομάδα. Και όταν έφτασε στην τελική ευθεία, σταμάτησε να ανεβάζει για μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνες γενικά. Και όταν τελειώσει, που είναι περίπου οι πανελλήνες 3 με 4 που πάω. Είναι 3 με 4 λέω. Είναι 10 με 20 μέρες κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Για να τελειώσουν ολοκληρωτικά οι πανελλήνες και τα 4 ή 5 μαθήματα που δίνεις. Έτσι κι εγώ θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Θα ανεβάζω κανονικά. Σε όλη τη χρονιά. Μετά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά, όταν φτάνουμε στις 5 μήνες που είναι τελική ευθεία, θα ανεβάζω ένα βίντεο εβδομάδα. Και αν, θα μπορεί να μην δείτε ένα βίντεο μια εβδομάδα. Εξαρτάται από το πώς θα πάει η χρονιά, το πώς θα κλείσει. Και όταν φτάσουμε 3-4 την τελική ευθεία, τέλος πάντων, που είναι για τις εξετάσεις. Ναι, λοιπόν, ελάτε εδώ. Θα φάμε backstab, ωραία, ωραία. Ωου, τι χιτάκι είναι αυτό, περίοχο χιτάκι. Α, εντάξει, νομίζω ότι ο γκάς μας βάραγε εμένα, ρε. Βλέπει, ξέρω, έχει double team εδώ πέρα και βάραγε εμένα. Φαντάσου να ήταν τόσο γκασμός και να το κάνω αυτό. Τι έχετε για μένα? Άμα έρχεσαι για μένα είσαι πολύ γκασμός, έτσι δεν είναι? Α, όχι, εντάξει, δεν έχετε για μένα. Ου, Jesus. Έλα, δες εδώ τι χιτάκια παίρνει, μη με βαρέσει, σε παρακαλώ. Αχ, τι καλός. Δες πόσο καλός είναι. Δες το να. Μπράβο, εντάξει, αυτό δεν τον σκοτώνω, δεν τον κάνω κλίνα, θα το παίξω με φέρα στο deathmatch. Δες το να πόσο καλός είναι, θα μπορούσα να με έχει σκοτώσει τώρα. Όπα, πρέπει να τον βοηθήσω όμως. Εντάξει, δεν κάνουμε τι, απλά πρέπει να τον βοηθήσω. Με βοήθησε, δηλαδή θα μπορούσα να με σκοτώσει αντί να με βοηθήσει, ξέρω εγώ. Είσαι εγκασμάς λίγο. Μη κλείνω, όχι κλείνω. Τι θα κλείνεις, κλείνω. Πάρε τα πράγματα, επειδή δεν έχεις πολύ καλά πράγματα. Αλλά όχι, δεν ήταν τι με αυτό. Θα μπορούσα να με σκοτώσει άνετα, χαλαρά. Αλλά δεν το έκανε. Εντάξει, υπάρχει ελπίδα! Υπάρχει ελπίδα για τα MCSG! Υπάρχει ελπίδα! Εντάξει, φτάνει, Wings. Φτάνει, that's enough. Κι άλλο εδώ πέρα. Ωραία. Παντελόνι, full iron, κομπλέ. Πολύ κομπλέ είμαστε.
Μπράβο. Οπότε είπα και τα δύο θέματα. Άμα θέλετε να μετωθείτε τίποτα σχετικά με τα βίντεο και το άλλο το πρόγραμμα, σε εισαγωγικά πρόγραμμα που θα γίνει για του χρόνου, τι κάνετε, πρέπει να σας σκοτώσω. Τζεσάντο, λοιπόν. Θα σου λαγκάρει. Δεν θέλω να σε παλέψω. Μη λαγκάρει. Μπράβο, σκότωσε τον εσύ, σκότωσε τον. Κάτσε να βοηθήσουμε λίγο. Όχι, δεν κάνουμε team, Απλά. Δεν θέλω να κάνω team, ρε φίλε, αλλά με βοήθησε και πρέπει να τον βοηθήσω κι εγώ. Αντιγεια. Λοιπόν, δεν θα σε κάνω clean up. Πολέμησε τον εσύ. Βασικά, κάτσε να τον βοηθήσουμε λίγο, ρε φίλε. Κρίμα είναι το παιδί. Κρίμα. Δε σε εδώ το πήρα. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε. Μη. Οκ. Έστωνα! Δεν με κάνει clean up! Δέστωνα! Ναι, ρε, λες και υπάρχει και τρεις να κάνουμε 2v1. Εντάξει, δεν με κάνει clean up, το δίνω αυτό, δηλαδή. Περίμενε. Έχεις φάει γκάβλ, go. Λοιπόν, πάμε. Ή θα κάνεις damage off. Κάτσε κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ας κάνουμε damage off, θέλω να τον νικήσω αυτήν την game. Λοιπόν, πραγματικά, respect στον τύπο, πραγματικά, respect, go, ok. Τι έχεις με bow. Πάμε και με bow. Πάμε και με bow, ok. Dude. Τι bow fight θα γίνει. Έχω άρρωση. Θα φας κεραυνό και δεν θα σε αφήσω να επιστρέψεις. Δέστανακ, είναι καλό, αλλά κάτσε λίγο, κολλάζει λίγο, μου φαίνεται. Μη. Τι κάτσε, ήταν και τρίτον. Μου φάνηκε ότι είδα τρίτονα. Τρίτονα! Οκ, τι γκάμπλ ήταν, όχι δεν έφαγε γκάμπλ, εντάξει, δεν έφαγε γκάμπλ. Νομίζω. Ξέρω τι γίνεται. Όχι, μη με μπω. Okay. Πραγματικά, respect τον τύπο, δεν με έκανε clean up. Πραγματικά, πολύ. Εντάξει, υπάρχει ελπίδα για το MCSG. Υπάρχει ελπίδα. Πραγματικά. Τι MCSG, τι λέω, μπαντλέ να παίζουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Ο στόχος ο νέος είναι τα 110 likes που βλέπω πως θα είμαι και επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Επίσης κάτι που ξέχασα να αναφέρω, κοντά μου 2100 subs που χωρίς να έχω ανεβάσει βίντεο εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, ελπίζω να σας άρεσε, άμα σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα comment και να μου πείτε τις ιδέες σας. Επίσης οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το πρόγραμμα του Κανιονίκη και πως θα κλείσει στην ερχόμενη χρονιά μπορείτε να με ρωτήσετε, και άμα είστε νέοι και μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και μπλα. Γεια σας.